μας συνέλαβαν. Κοίταξε, υπάρχει μια ασάφεια εδώ στον νόμο και ο αστυνομικός και ο εισαγγελέας προσπαθούν και αυτοί να βρούνε τις... Εδώ είναι και ο Χατζηνάκος, παιδιά, να ξέρετε. Σου λέει, το βράδυ θα το βγάλω σπίτι μου τελικά. Είμαστε στο μαγαζί. Το μαγαζί κλειδωμένο. Ταμιακή η μηχανή κλειστή. Τα φώτα κλειστά, οι καρέκλες από πάνω. Κάνουμε εκπομπή στο ίντερνετ. Λοιπόν, σκάνε μύτη δύο αστυνομικοί. Τι κάνετε εσείς εδώ? Κάνουμε εκπομπή στο διαδίκτυο. Το μαγαζί κλειστό. Η ταμιακή κλειστή. 150 ευρώ. Βρε χρυσέ μου, βρε καλέ μου. Δεν έχει, λέει, καταγγελία. Καταγγελία. Προφανώς κάποιος καριόλης δεν συμφώνησε με αυτά που λέγαμε. Προφανώς... Πάει κάπου το μυαλό σου? Το μυαλό μου πάει στο κόκκινο. Το μυαλό μου μπορεί να πάει... Πες μερικούς ύποπτους. Στο κόκκινο είναι ο ένας. Νούμερο ένα ύποπτος. Ναι. Μάνος Ηρακλειδέας, δεύτερος. Oh. Να σου πω, ξέρω εγώ... Παοξής, ξέρω εγώ... Τζόρνταν, τρεις. Τζόρνταν 3, Μίρτσος 4. Πολλοί δεν θέλανε να ακουστεί αυτή η εκπομπή. Βάλαμε και ένα ερώτημα, πώς βλέπετε τον κύριο Τσιόδρα. Καλά, κακά, άσχημα, όμορφα κτλ. Ήταν στο 50-50, δεν πήγαν καλά τα νούμερα. Δεν πήγαν καλά τα νούμερα του κύριου Τσιόδρα. Μας μαζεύουν, μας πάνε μέσα, πρόστιμο όλοι. Ο Βασίλης γιατί είχε το μαγαζί. Αλλά και ο εισαγγελέας και ο αστυνομικός ο διοικητής της Τούμπας, ο άνθρωπος. Λέει, κάτσε εδώ με τα πράγματα πώς έχουν. Μαγαζί κλειστό. Τρεις υπόλοιποι που ήταν μέσα, ο Αλέκος σε τραπτικό, ο Φούρναρης, δεν είναι πελάτες να πληρώσουν το αυτό με αντίτιμο κτλ. Αυτό το δέχτηκαν και όντως είναι αλήθεια. Και η αλήθεια είναι τους ευχαρίστησα κιόλας, γιατί θα σας πω μια αλήθεια. Άμα θέλει να βρει κουσούρι, άλλο βρίσκει. Άμα θέλει να σου βρει στραβό, μπορεί να σου πει ρε πούστη, εσύ ας πούμε, είχε το μαγαζί ανοιχτό. Άντε είναι αποδείξει στον εισαγγελέα ή στο διοικητή ότι δεν ήταν ανοιχτό. Είδαν το βίντεο βέβαια. Εκείνο είναι ένα γεγονός ότι εμείς θέλαμε να είμαστε νόμιμοι. Ποιος είναι νόμιμος και ποιος παράνομος? Υπάρχουν πολλά μονοπάτια τα οποία είναι όχι σαφή. Αχαρτογράφητα. Αχαρτογράφητα μας είπανε. Μας είπαν ότι ξανά από εδώ μην κάνετε εκπομπή, γιατί θα σας ξανακάνω καταγγελία και θα ξανατώδρε πρόστιμο. Το πιο πιθανό είναι να την κάνουμε απαλού την εκπομπή. Δεν θα ξέρετε που είμαστε, οπότε δεν μπορείτε να καταγγείλετε πού και τα λοιπά. Εμείς θα βρούμε ένα μέρος, το κρυφό σχολείο να το κάνουμε με τον Βασίλη, οι δυο μας, από μέρος που να μην είναι προσβάσιμο. Οπότε στα παπάρια μας, αν μας κάνουν καταγγελία. Υπάρχει αχαρτογράφητο κομμάτι. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Κασακιάνης που είναι υπεράτης μας στις μεταφορές. Εγώ κάνω γυμναστική, με βλέπει ο αστυνομικός, κάνω φουλ ταχύτητες και τα λοιπά σε φουλ ρυθμούς. Δεν με γράφει, έχω το χαρτί, εντάξει. Τον άλλο τον έγραψε. Τον Κασακιάνη και τη γυναίκα του, 300 ευρώ. Βγήκε, λέει, για σωματική άσκηση και περπατούσαν. Ποιος ξέρει, βέβαια, ο Κασακιάνης πώς περπατούσε. Περπατούσε, ξέρω εγώ, σαν τον Αλέκο Απτικό και δεν έπεισε τον αστυνομικό ότι αυτός κάνει προπόνηση. Εγώ, ας πούμε, μπορεί να έκανα τζόγκινγκ και να μην με έγραφε. Έχει κάτι τέτοιες ασάφειες. Πολλές. Λοιπόν, ρε φίλε, τώρα θέλω να δεις τώρα εδώ. Πόσο καιρό θα είναι έτσι η μαρμίτα η καημένη, ρε φίλε, έτσι όπως μας τα έκανε αυτός ο Ρουφιάνος. Το βλέπεις το μαγαζάκι? Εντάξει. Πόσο καιρό θα κάνουμε να ξαναμπούμε να πούμε τώρα στο μαγαζί, ναι, έτσι όπως τα έκανε ο Ρουφιάνος. Θα κάνουμε ένα γλέντι στο μαγαζί τελευταίο, λοιπόν, θα τραβήξουμε για όλοι... το σπάσιμο μετά. Ναι, ναι. Εντάξει, ναι. Καταρχήν θα έχει πάρει πολλές ευχούλες αυτός ο Ρουφιάνος. Και νομίζω ότι. Και οι αστυνομικοί, ναι, κάναν τη δουλειά τους. Νομίζω ότι αυτός που έστειλε την αστυνομία πάντως το βρικόλακα δεν το γλιτώνει. Από τις ευχούλες του κόσμου. Έτσι. Το βρικόλακα δεν το γλιτώνει. Μα αυτό είναι το θέμα. Ότι ο άλλος δεν καταλαβαίνει ότι εμείς κάναμε παρέα τον κόσμο, αλλά δεν πειράζει. Εμείς δεν βγάλαμε λεφτά σήμερα εδώ. Κάναμε εκπομπή για να βγάλουμε λεφτά. Όποιος το πιστεύει αυτό, γελίωσε. Μας είπαν κάτι εκπομπή παρέας. Θέλουμε, είμαστε μέσα. Θέλουμε μια παρέα κτλ. Τώρα την παρέα δεν την έχετε. Λοιπόν. Θα δούμε πώς θα γίνει με κάποιον τρόπο να μην έχουμε πρόβλημα. Να μην έχουμε πρόβλημα. Ακούγεται και το Μάιο θα φάμε την μπούτσα. Εγώ υπολογίζω κανένα χιλιάρικο πρόστιμα. Δηλαδή, κράτα καβάτσα. Ναι. Κρατάω μια καβάτσα, ένα χιλιάρικο, στα αρχίδια μου βέβαια. Θα δίνω 150 ευρώ κάθε 10 μέρες. Εντάξει, άμα με βρουν κουσούρι κτλ. Εγώ έχω ένα χαρτί, βγαίνω έξω στις εκπομπές κανονικά. Έχω μεγάλο. Εντάξει, με βρήκαν μέσα στο μαγαζί. Η παρανομία είναι αυτό. Θεωρείται παράνομο ότι ήμασταν μέσα και κάναμε εκπομπή. Θεωρείται παράνομη η οποιαδήποτε παρουσία σε μέρος που δεν έχεις δικαιολογητικό. Ναι. Οποιαδήποτε παρουσία. Τώρα, εσύ από εδώ μέχρι να πας στο σπίτι σου, είσαι παράνομος. Άλλα 150 μπορεί να φας. Όχι.
Έχω χαρτί από το Europan, 2,5 ώρα μέχρι τις 2,5 τα χαρά. Ναι, δεν είσαι στο Europan όμως, στην Τούμπα είσαι. Σε πούν τι κάνεις εδώ. Πάω στο Europan. Άμα έχεις εκείνη την κατεύθυνση, όμως έχεις την αντίθετη κατεύθυνση. Ναι, την αντίθετη κατεύθυνση. Έρχομαι από το Europan. Τέλος πάντων. Έρχομαι από το Europan. Okay. Έχω αυτό εδώ. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Εδώ. Εσύ κατάφερες λοιπόν με τρία χαρτιά. Εγώ τρία χαρτιά. Να βάζω βάση για το 50. Εγώ είμαι ο μαλάκας, υπόθεση ότι έχω σε τρία μέσα χαρτί, να είμαι όλη μέρα έξω και στο τέλος διέφυγα την πούτσα. Χαρά του κόκκινου. Αυτά. Τα λέμε. Τα λέμε. Τα λέμε. Check it out now. The funk soul brother. Right about now.